αγοριού απέναντι. Πείτε του πως πεθαίνω. Η Μέρη Χρονοπούλου, μια λαμπερή πρωταγωνίστρια, με φινέτσα ταλέντο και έντονο ταμπεραμέντο, έγραψε τη δική της ιστορία στη σκηνή και την οθόνη, κερδίζοντας τον θαυμασμό και την αγάπη ενός μεγάλου κοινού. Η δημοφιλής ηθοποιός, μία από τις τελευταίες στάρ του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, γεμάτη όνειρα και σχέδια έως το τέλος, έσβησε σε ηλικία 90 ετών. Νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, όπου είχε μεταφερθεί με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι μετά από πτώση στο σπίτι της. Λίγες ημέρες πριν, σαν να προαισθανόταν το τέλος, έλεγε πως έχασε την πίστη της σε συνέντευξή της στο Open, που έμελε να είναι η τελευταία. Λίγο χαρά. Δεν έχεις χαρά. Λίγο χαρά και λίγο πίστη. Με την έχασα τελείως. Και τα περνάω μια άσχημη εποχή. Ποιος θα το δει. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κολωνάκι και αρχικά είχε συμμετάσχει στο χώρο παραστάσεων αρχαίου δράματος του Εθνικού Θεάτρου ως μέλος του Λυκείου Ελληνίδων. Ξαφνικά και χωρίς να είναι έτοιμη, όπως έλεγε η ίδια, βρέθηκε πρωταγωνίστρια στο θέατρο με προτροπή της Δέσπος Διαμαντίδου, η οποία ήταν φίλη της μητέρας της. Δεν πήγα ποτέ μου δραματική σχολή. Δεν ήθελα να γίνει ηθοποιός. Με πήρε μια μέρα έτσι και με πετάξαν στη σκηνή. Μου δώσαν ένα μεγάλο μισθό και έγινα πρωταγωνίστρια σε 2/24. Ήταν μια για μένα πιο γοητευτική παρουσία. Είχε μια παρουσία ευρωπαϊκή. Δεν ήταν το στα στάνταρ των γυναικών της εποχής. Μια καλλιτέχνης που μπορούσε να ανταποκριθεί σε όλα. Ήταν ένας πολύ γενναιόδωρος, μεγαλόψυχος άνθρωπος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60, πρωταγωνιστεί σε μια σειρά δραματικών ταινιών, σε ρόλους ντάμας και μοιραίας γυναίκας. Ίσως πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου έχουν νομίσει όχι και πολύ σοβαρών ηθών από τους ρόλους μου. Μέρη, πόση βιβάζεσαι. Και ζωηρή. Δεν ήμουν τόσο ζωηρή όσο έρχεται στις ταινίες μου. Οι ρόλοι με κάψανε. Η Μέρη ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στον χώρο. Το τα λέει όλα. Είχε γενναιοδωρία. Χιούμορ, ταμπεραμέντο, ταλέντο. Ήταν εξαιρετική. Ήταν υπέροχη. Με ξεχωριστή επιτυχία εμφανίστηκε και σε 3 musical του Δαλιανίδη, που άφησαν εποχή. Οι Θαλασσιές οι Χάντρες, Μια κυρία στα μπουζούκια και Γοργόνες και Μάγκες. Είμαι γυναίκα του κλέτου και δεν υπολογίζω. Σημαντικές ήταν οι εμφανίσεις της και σε ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου, από τους Κυνηγούς και το Ταξίδι στα Κύθυρα του Θόδωρο Αγγελόπουλου έως τα Παιδιά της Χελιδόνας του Κώστα Βρετάκου, για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Απόψε που είναι όλα θλιμμένα μαζί μου. Άνθρωπος της προσφοράς, εδώ και χρόνια είχε μεταβιβάσει όλη την περιουσία της στο Χαμόγελο του Παιδιού. Αν γύριζα πίσω το χρόνο, θα έκανα παιδιά. Έχω δώσει τα πάντα μου στο Χαμόγελο του Παιδιού, είναι η οικογένειά μου. Και τελικά έχω 34.000 παιδιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης.